κατ' επέκταση επικράτησε, σύμφωνα με το ρεπορτάζ και την ενημέρωση που έχουμε έβει, το αδιαχώρητο σε χώρους εστίασης και στις 4 περιφερειακές ενότητες. Ήταν μια καλή ευκαιρία. Παρά το γεγονός ότι ο καιρός τα χάλασε. Ήταν κάπως. Ακριβώς. Σε κάποιες περιοχές, βέβαια, ήταν καλύτερες οι καιρικές συνθήκες. Οπότε αποφάσισαν να βγουν έξω, να φτιάξουν και το πρωτομαγιάτικο στεφάνι τους, να στηρίξουν έτσι και την τοπική αγορά, εστίαση, τα καταστήματα να φάνε, να πιούνε. Σωστά. Οπότε αυτός είναι και ο παλμός ο οποίος καταγράφεται στην τοπική κοινωνία. Πάμε Ανατολική Κρήτη, πάμε στην Ιερά Πέτρα, πάμε να μεταφέρουμε το κλίμα που διαμορφώνεται εκεί στο κομμάτι της εστίασης σήμερα, ανήμερα της Πρωτομαγιάς Αργία λοιπόν. Μανώλης Μιχελαράκης, ο κύριος Μιχελαράκης, ο πρόεδρος Σωματείου Καφέ Εστίασης Ιερά Πέτρα. Στην καλησπέρα, πρόεδρε. Καλησπέρα. Χρόνια πολλά, καλό μήνα. Χριστός Ανέστη, μια στιγμή τα έχουμε ξαναπεί. Να είστε καλά, βέβαια. Πρώτη τηλεοπτική έτσι, συζήτηση που πραγματοποιούμε. Χρόνια πολλά, Χριστός Ανέστη. Για πείτε μας λίγο, το κλίμα το οποίο διαμορφώνεται και συνεχίζει βέβαια να διαμορφώνεται, μέχρι και αυτή τη στιγμή σε επιχειρήσεις σας ποιο είναι? Και το Πάσχα, τις μέρες του Πάσχα πήγαμε πάρα πολύ καλά, καλύτερα από πέρυσι. Και το τρίμερο αυτό, παρόλο και ο καιρός λίγο μας τα χάλεσε, τα περισσότερα καταστήματα, ειδικότερα της εστίασης, είχαν πάρα πολύ δουλειά. Είχε έρθει πολύ κόσμος και τοπικά, αλλά και από άλλες περιοχές της Κρήτης. Ήρθε στην Ιερά Πέτρα και από άλλες περιοχές, όπως διαχρονικά συμβαίνει βέβαια. Διαχρονικά και από το Ηράκλειο έρχονται αρκετοί. Και αυτό θα συνεχιστεί, φαντάζομαι, μέχρι και αργά το απόγευμα, μέχρι και το βράδυ. Καθώς δεν μιλάμε μόνο, όταν λέμε εστίαση, εννοούμε και καφέ και καφετέρες, εννοούμε και μεζεδοπολία και ταβέρνες και εστιατόρια. Βέβαια, ακριβώς έτσι. Είναι μια τόνωση στην αγοραστική δύναμη. Δυστυχώς σε εμάς στην εστίαση δεν υπάρχει τριήμερο, δεν υπάρχει αργία, δεν υπάρχει κρατική πρωτομαγιά. Όλοι δουλεύουμε αυτές τις μέρες. Έχει ανοίξει το σύνολο. Το σύνολο των επιχειρήσεων έχει ανοίξει αυτή τη στιγμή στην Ιερά Πέτρα. Ελάχιστα καταστήματα που θα ανοίξουν τα τελευταία καταστήματα θα την επόμενη εβδομάδα. Κύριε Μιχελαράκη, επειδή φαντάζομαι ότι έχετε επαφή και με τον κόσμο, μιλάτε δηλαδή είτε με τουρίστες είτε όχι, ποιο είναι το κλίμα το οποίο καταγράφετε, πώς τους βλέπετε, έχουν διάθεση, γιατί είναι πολύ σημαντικό αυτές τις μέρες και όταν επιλέξει κάποιος να βγει έξω, να έχει διάθεση να καταναλώσει και κάτι παραπάνω, να ξεδώσει ας πούμε. Το πορτοφόλι των ξένων κυρίως, πώς είναι? Το πορτοφόλι των ξένων ακόμα είναι μαζεμένο, δεν το έχουμε δει ακόμα στην πλήρη έκτασή του όπως πέρσι, γιατί υπήρχε το θέμα πέρσι ότι θέλανε να ξοδέψουν λόγω των 2 χρόνων του κορονοϊού. Ελπίζουμε βέβαια ότι λόγω και των προεκλογικών δεσμεύσεων, τώρα λόγω ότι έχουμε εκλογές, ο κόσμος είναι πιο ευδιάθετος και υπάρχει ένα κλίμα ευφορίας στην αγορά. Σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο πέρσι, πρόεδρε, πώς είναι τα πράγματα? Στο κομμάτι της κίνησης. Είναι καλύτερα πέρσι. Είναι καλύτερα. Υπολογίστε ότι έχουμε υπολογίσει με μια μέτρηση που κάναμε με τα καταστήματα που είναι μέλη στο σωματείο μας, είναι συν 20% πέρσι περίπου. Οι τιμές παραμένουν ίδιες με πέρσι στα μενού και στον τιμοκατάλογό σας? Ελάχιστες διαφορές προς τα πάνω, γιατί τη μεγάλη αύξηση την πήραν πέρσι. Υπάρχουν μικρές διαφορές λίγο προς τα πάνω, αλλά σε πολύ μικρό κομμάτι. Δηλαδή τα βασικά όπως είναι ο καφές, γι' αυτά παραμένουν σταθερές και με πέρσι. Γιατί πέρσι είχαμε μια αύξηση μετά από αρκετά χρόνια. Οι τιμές έχουν, ειδικά στο ηλιέλαιο που είχαμε πέρσι πρόβλημα, θυμάστε, με την Ουκρανία, έχει έρθει στα κανονικά επίπεδα. Μόνο στη ζάχαρη και σε κάποια αγαθά και στο κρέας είναι ακριβά ακόμα. Μάλιστα. Λοιπόν, και το βλέπετε κι εσείς από τα καταστήματα του σούπερ μάρκετ, περισκέπτεστε. Ακριβώς. Γκρινιάζει ο κόσμος για αυτή την ωριακή αύξηση, το προσπερνά και καταλαβαίνει? Όταν κάτσει το συζητήσει, το καταλαβαίνει και αυτός. Γκρινιάζει βέβαια, γιατί το εισόδημά του παρέμενε σχεδόν σταθερό. Αλλά αν του δείξει τα τιμολόγια αγοράς, τα περσινά και τα φετινά, άντε τα προπέρσινα μάλλον, υπάρχει μεγάλη διαφορά. Σωστά. Πρόεδρε, καλό απόγευμα. Ευχαριστούμε πολύ. Καλή συνέχεια. Εγώ σας ευχαριστώ. Να είστε καλά. Σας ευχαριστούμε πολύ.